Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην αύξηση του αριθμού θέσεων στο πρόγραμμα Εστία ή σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα και τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, προτείνει η ΠΕΔ Κρήτης μέσω επιστολής που απέστειλε στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότι Μηταράκη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έκανε βήμα πίσω, παγώνοντας για λίγο τις επιτάξεις εκτάσεων στα νησιά, ώστε να υπάρξει διάλογος. Επιστολή με τις θέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος και των ετούντων άσυλο απέστειλε η ΠΕΔ προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Κουμουτσάκο. Οι δήμαρχοι του νησιού ζητούν την αύξηση του αριθμού θέσεων στο υφιστάμενο και ιδιαιτέρως πετυχημένο πρόγραμμα Εστία ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα της ίδιας προσέγγισης, ενώ προτείνουν την σταδιακή δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων συνολικής δυναμικότητας έως 150 θέσεων, εφόσον διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος διαχείρισης. Εκτιμούμε πως η πρότασή μας μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία, η οποία έχει αποκτηθεί σε διάστημα τριετούς εμπειρίας και προέρχεται από ένα μοντέλο διαχείρισης ήδη δοκιμασμένο, επιτυχημένο και αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε τη βεβαιότητα, η οποία εκπορεύεται από ενδελεχή μελέτη όλων των σχετικών παραμέτρων, ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα είναι ανέφικτη λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών και μέσων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας ευρύτερης συνένεσης από πλευράς των τοπικών κοινωνιών. Το πάγωμα των διαδικασιών για την επίταξη των εκτάσεων στα 5 νησιά του Αιγαίου, όπου θα γίνουν νέες κλειστές δομές για πρόσφυγες και μετανάστες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, αυτό θα γίνει για να διευκολυνθεί η διαδικασία επανέναρξης του διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση στα 5 νησιά και να ενημερωθούν οι κάτοικοι. Η διαδικασία της επίταξης παγώνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βάζουμε στο ψυγείο να συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή να έχουμε καταλήξει σε μια λύση. Αν μέχρι την Παρασκευή έχουμε καταλήξει σε μια καλύτερη λύση από αυτή που προτείνουμε εμείς, πολύ ευχαρίστως να εφαρμόσουμε την καλύτερη λύση. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφωνία και μέσα στο μπλοκ της σημερινής κυβέρνησης με αυτές τις αντιφατικότητες και τις δηλώσεις από μια μεριά τις σκληρές της γραμμής Βορύδη-Άδωνη και από την άλλη μεριά άλλο μελό της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι όχι μονάχα δεν έχουν λυθεί τα πράγματα που είναι προφανές, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση την ίδια, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα τι θέλουν να κάνουν. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ικανοποιημένη, διότι η κυβέρνηση δια του Υπουργού Μεταναστεύσεως και Ασύλου κ. Μηταράκη αποδέχθηκε την πρόταση που υπέβαλα σήμερα να ανασταλούν τα μέτρα επιτάξεως. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη διαχείριση του προσφυγικού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης, Νότι Μηταράκη και ομάδας ερευνητών της Διεθνούς Αμνηστίας, με τον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας Γαβρίλη Σακελαρίδη να αναφέρεται στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Οποιαδήποτε συζήτηση σε σχέση με το άσυλο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Από εκεί και πέρα, αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιληθεί διαφορετικά αν δεν υπάρχει η απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Εμείς ως μια διεθνής οργάνωση, αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε σε όλα τα διεθνή φόρα επιτακτικά το ζήτημα της αναθεώρησης συνθήκης του Δουβλίνου με έναν τρόπο έτσι ώστε να επιμερίζονται ισομερώς και υποχρεωτικά οι ευθύνες μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μεταφέρουμε το πρόβλημα αποκλειστικά και μόνο στις άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη να μπορέσει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες και στα νησιά και στην ενδοχώρα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου του 11 μηνών βρέφους, για το οποίο διενεργούνται εντατικές έρευνες και ανακρίσεις, αφού σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα το μωρό είχε υποστεί βαριά σεξουαλική κακοποίηση. Την επιστημονική ιατροδικαστική έκθεση νεκροτομής που διενεργήθηκε χθες το 11 μήνων βρέφος από τη Συρία, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό προχθές στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, περιμένουν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις έρευνες και να συντάξουν τη δικογραφία για την υπόθεση, η οποία έχει πάρει διαστάσεις θρίλερ.
Και αυτό γιατί από όσα έχουν διαρρεύσει από χθες και έχει δηλώσει ένας εκ των τριών ιατροδικαστών, οι οποίοι διενέργησαν την νεκροτομή, βρέθηκαν κακώσεις που παραπέμπουν σε παραφύσιν σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχουν όμως αντικρουόμενες καταθέσεις που κάνουν λόγο για θεραπεία με υποκλεισμό μέσω ορθού, λόγω της σοβαρής πάθησης του βρέφους που οδηγούν σε ανατροπή αυτής της εκδοχής. Το μόνο που είναι βέβαιο, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αξιωματικός της Ελλάς, με βάση την προφορική ενημέρωση από τον ιατροδικαστή, είναι ότι δεν προκύπτει κάκωση από ανδρικό μόριο, αλλά από αμβλίο όργανο, κάτι που απομακρύνει την εκδοχή του βιασμού και ενισχύει αυτήν της κακοποίησης από άλλη αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση στην ασφάλεια έχει δώσει και ο θεράπων ιατρός του βρέφους, ο οποίος αναφέρει ότι έπασχε από μικροκεφαλία και του χορηγεί το κάποιο σκεύασμα με υποκλεισμό. Λόγω της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων, το τελευταίο διάστημα υπήρχε και αυξημένη χορήγηση του σκευάσματος με ειδική συσκευή. Σε σχετική ερώτηση που του έκαναν οι αστυνομικοί, ο θεράπων ιατρός αναφέρει ότι είναι πιθανό, εφόσον η χορήγηση του σκευάσματος είναι συχνή και δεν γίνεται με σωστό τρόπο από τους γονείς στην προκειμένη περίπτωση, να προκληθούν κακώσεις. Αυτά ισχυρίζονται και οι γονείς του μωρού. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίος και θα συνεκτιμήσει τα στοιχεία της προανάκρισης για να αποφανθεί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη, ενώ παραμένουν στην ασφάλεια ο πατέρας του βρέφους και ο εξάδερφός του, που φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες στο διαμέρισμα που διαμένει η οικογένεια στη ζωγράφου. Όπως είπαν οι αστυνομικοί, οι δύο άντρες ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι και παραμένουν στην ασφάλεια οικειοθελώς και με την μορφή φιλοξενίας μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση, καθώς δεν μπορούν να κρατηθούν. Εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν προηγηθεί 4 άκαρπες συνεδριάσεις του σώματος για το θέμα. Υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν σχεδόν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ καταψήφισε η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Κατά 4 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑΝΑΛ για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου μετά το χθεσινό ναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πράσινο φως δόθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση με συνοπτικές σχετικά διαδικασίες, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και με ευρεία πλειοψηφία, αφού διαφοροποιήθηκε μία μόνο παράταξη αυτής της Λαϊκής Εισπύρωσης που καταψήφισε. Ο Λευκός Καπνός βγήκε μετά τη διαπαραταξιακή συμφωνία πριν από λίγες ημέρες, όπου διαμορφώθηκε το ύψος της αύξησης, καθώς και τα προαπαιτούμενα για τη συνένεση τριών εκ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, της παράταξης Κουράκη, Λιγερού και Ινιωτάκη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός του προγράμματος του καλλιτεχνικού που είχε ανακοινωθεί. Δεν θέλω να πω τι ακούστηκα σε διάφορα μέσα, το παρακάτω αυτό. Για να δούμε ακριβώς οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τι αποτέλεσμα είχαν. Δεν πρέπει να βλέπουμε το θέμα μόνο οικονομικά, ούτε με τους όρους οι οποίοι κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωση της πόλης μας σε σχέση με το αν είναι 5 πάνω ή 5 κάτω, ή αν θα είναι 3,5, αν θα είναι 4 ή αν θα είναι 5. Το ζήτημα της ΔΕΠΑΝΑΛ που ξαναεπανθρύπεται 5η φορά σήμερα δεν είναι στοιχείο για τυχοδιοκτισμούς, για υποκρισίες. Έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει το πολιτιστικό κέντρο να επιβιώσει. Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο ενδεχομένως βουλευτών της Κρήτης, σε επίπεδο της περιφέρειας της Κρήτης και των κράτους, να βάλει πλάτη για αυτό το μεγάλο έργο που έγινε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων φορολογουμένων. Όταν συζητούμε στη διαπαραταξιακή, οι συνάδελφοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τις παρατάξεις τους και νομίζω βεβαίως όλα είναι υπό την εγκαίνηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι αυτά που λένε πρέπει κατά βάση να τίθενται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, στη συνέχεια δεν έλειψαν και πάλι στιγμές έντασης, με χαρακτηριστικό το σκηνικό άρνησης της Δημοτικής Αρχής διαμέσου του Προέδρου του Συμβουλίου Γρηγόρη Πασπάτη να περάσει χθες απόφαση για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην ΔΕΠΑΝΑΛ. Θέμα διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΠΑΝΑΛ, εγώ τα θέματα μου δεν βλέπω.
Η συγκεκριμένη πρόταση θα έλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία της παράταξης των ενεργών πολιτών και τη δέσμευση από την Δημοτική Αρχή για την υιοθέτησή της. Και τι ζητάτε, να κάνουμε ένα διχειριστικό. Αν υπάρχω εγώ, καταρχάς εσείς πρώτοι τους πρέπει να είστε ο θειασότης. Βεβαίως. Σας παρακαλώ και εγώ. Οποιοςδήποτε λόγος είναι επιθυμητός. Ωραία. Άλλο αυτό. Ας τα αποφασίσουμε λοιπόν σήμερα, αφού και εσείς το θέλετε. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε και επισήμως στη Βουλή έβγαλε σήμερα στους δρόμους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ανέργους, συνταξιούχους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ στο Ηράκλειο έγιναν 2 κινητοποιήσεις στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και στην πλατεία Ελευθερίας. Ξέπες των μεγάλων επιχειρηματιών, αυτά ήταν αέρας, δεν ήταν χαρτιά. Ήταν λεφτά των εργαζομένων να πληρώσει το κράτος και εργοδοσία. Με χιουμοριστικές σκηνές γεμάτες νοήματα, πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις για μαρτυρία στην Τρίτη, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στο Ηράκλειο έκαναν την κηδεία του ασφαλιστικού βάσει αναλογιστικής μελέτης, έβαλαν στολές χάρου και κράτησαν τρεπάνια για να αναδείξουν τις άσχημες επιπτώσεις που θα έχει το ασφαλιστικό στους εργαζόμενους και διαμαρτυρήθηκαν παρέα με την υπόλοιπη χώρα. Σήμερα με την απεργιακή κινητοποίηση μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου εκφράζουμε πάλι την αγανάκτησή μας στο γεγονός ότι ήρθε και μια κυβέρνηση που δεν υλοποιεί τις υποσχέσεις της. Μια υπόσχεση ήταν η πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν το βλέπουμε όμως. Βλέπουμε κάποιες διατάξεις που απλά επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βλέπουμε κάποιες διατάξεις και κάποια, θα έλεγα, πληροφορίες δήθεν για αυξήσεις συντάξεων. Σήμερα ΔΕΔΗ και εργατικά κέντρα απεργούν για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του κυρίου Βρούτση, το οποίο βάζει τα φόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση. Σήμερα, στην απεργιακή κινητοποίηση, έχουμε ένα αξιόλογο αριθμό εργαζομένων ανέργων, αλλά και από ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά διατρανώνουμε ένα μεγάλο όχι στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που ουσιαστικά συνεχίζει τον νόμο Κατρούγκαλου, που αφήνει 40 χρόνια εργασίας και 67 έτη. Καταλαβαίνετε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, αστυνομικούς, αυτοί τα έτη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τα αυξημένα που έχουν. Στο Ηράκλειο είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔΗ στις 10 το πρωί έξω από το Εργατικό Κέντρο και την ίδια ώρα για τα σωματεία της δύναμης του ΠΑΜΕ στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν τον αγώνα για τη διαφύλαξη του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Έχει κατακτηθεί με αγώνες εδώ και αρκετά χρόνια και δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυσή της και την εμπαρευματοποίησή της. Είναι μια κινητοποίηση σήμερα που αφορά όλους τους εργαζόμενους, αφορά τη συνέχιση των αντιασφαλιστικών και αντιεργατικών νόμων που πλήττουν το εισόδημά μας και την κοινωνική μας ασφάλιση. Σήμερα είναι μέρα πανεργατικής, πανδημοσιοπολιτικής κινητοποίησης. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λένε όχι στα βάρβαρα μέτρα που ισοπεδώνουν τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματά μας. Δίνουμε σήμερα απάντηση. Τα συνδικάτα και τα σωματεία που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο δίνουμε απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα ψέματα και στις απάτες και ειδικότερα σε ένα αντιασφαλιστικό έκτρωμα που κατάθεσε στη Βουλή, που ουσιαστικά για τους εργαζόμενους στην Κρήτη, που η πλειοψηφία της είναι εποχιακά, τους καταδικάζει σε 500 ευρώ σύνταξη. Δηλώνουμε πως είναι η αρχή των αγώνων. Θα συνεχίσουμε και θα κινητοποιήσουμε ό,τι μπορούμε να μην περάσουν όλα αυτά τα μέτρα. Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι η προστασία των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Θα μας έχουν συνέχεια μπροστά τους. Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού, ενώ οι νεκροί μέσα σε ένα βράδυ έφτασαν τους 97. Ο απολογισμός των νεκρών από το ξέσπασμα επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στην υπηρετική Κίνα ανήλθε σε 1.868 στα μεσάνυχτα της Δευτέρας, αυξημένος κατά 98 από την Κυριακή, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας σήμερα Τρίτη.
Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι θάνατοι καταγράφησαν στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της επιδημίας, όπου αναφέρθηκαν 93 νεκροί, οι 72 εκ των οποίων στη Μεγαλούπολη Γιουχάν, όπου εμφανίστηκε ο COVID-19 τον Δεκέμβριο. Σε όλη την επικράτεια εντοπίστηκαν 1.886 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, αριθμός που αυξάνει το σύνολο των κρούσματων στην Κίνα μέχρι στιγμή σε 72.436. Εκτός της Χουμπέι, οι κινέζικες αρχές κατέγραψαν 3 θανάτους στην επαρχία Χεννάν και από έναν θάνατο στις επαρχίες Χεμπέι και Χουνάν. Ο διευθυντής του κυριότερου νοσοκομείου της Μεγαλούπολης Γιουχάν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι, της κεντρικής Κίνας, το επίκεντρο της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, υπέκυψε σήμερα, μετέδωσε σήμερα η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Γιουχάν, ο οποίος είχε μολυνθεί από τον ιό, υπέκυψε στις 10.30 σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πρόκειται για τον δεύτερο εξέχοντα Κινέζο γιατρό που πεθαίνει από τον COVID-19. Νωρίτερα τον Φεβρουάριο πέθανε ο γιατρός που πρώτος είχε ενημερώσει τις αρχές για τον νέο ιό, αρχικά χωρίς αποτέλεσμα. Υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης στον αντικαπνιστικό νόμο δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας των 2 τελευταίων εβδομάδων. Ιδιαίτερα στην Κρήτη, τα δείγματα δείχνουν ότι οι κριτικοί συμμορφώνονται στον αντικαπνιστικό νόμο, με τα Χανιά να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Παράδειγμα προς μίμηση θα μπορούσαν να γίνουν τα Χανιά για τις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης αναφορικά με τους ελέγχους για την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, από τις 2 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου υπήρξαν χαμηλά ποσοστά παραβάσεων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων αλλά και των χώρων, των δημόσιων χώρων, έτσι, και στο νοσοκομείο επίσης, ισχύει. Υπακούν οι πολίτες και οι καταστηματάρχες. Ελέγχθηκαν 311 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο 78% των οποίων δεν σημειώθηκε καμία παράβαση. Από το σύνολο των 69 παραβάσεων, οι 13 αφορούσαν καπνίζοντες σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα. Πρέπει να γίνει κάτι, να αυστηροποιηθεί το θέμα και να πούνε, ας πούμε, ναι, καπνίζομαι ή δεν καπνίζομαι, να τελειώνει υπόθεση. Το Καστέλι Χανίων αναφέρεται ως μια χαρακτηριστική περίπτωση της στήρησης του αντικαπνιστικού νόμου, αφού κατά την διάρκεια των ελέγχων δεν σημειώθηκε καμία παράβαση. Κατά την διάρκεια των ελέγχων για την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου σε 18 καταστήματα στο Ρέθυμνο, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ σε ένα κατάστημα επειδή βρέθηκε σταχτοδοχείο, αλλά και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού. Βέβαια, στο Ηράκλειο η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική, αφού επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους συνολικά 3.200 ευρώ σε 7 καταστήματα και 4 σταμόνες. Τι να πω. Όσοι καπνίζουν να περάσουν έξω από το μαγαζί και όσοι δεν καπνίζουν να είναι μέσα. Ο αντικαπνιστικός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι σε άλλα κράτη της Ευρώπης ισχύει αυτό το πράγμα, ακόμα και εκτός μαγαζιών απαγορεύεται το κάπνισμα. Μεμονωμένες είναι οι περιπτώσεις παράβασης του αντικαπνιστικού νόμου στα Χανιά, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Δημήτρη Νικολακάκη. Το 2019 ελέγχθηκαν από την υπηρεσία 140 καταστήματα και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ. Φέτος, τον 1,5 μήνα που κάνουμε ελέγχους, ελέγξαμε 35 καταστήματα και βάλαμε πρόστιμο μέχρι τώρα 2.500 ευρώ. Δεν αντέχει ο Έλληνας, λέτε? Όχι με τίποτα. Όταν καπνίζω πολλά χρόνια, όχι με τίποτα. Δηλαδή τώρα είναι λίγο δύσκολο έτσι όπως είναι. Και να μην θέλεις να παραβιάσεις τους κανόνες, σε αναγκάζουν. Ο χώρος της νύχτας είναι αυτός που δεν έχει ελεγχθεί πλήρως για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ωστόσο, σύντομα αναμένονται με τα μεσονύχτες εξορμήσεις των κλιμακίων ελέγχων. Ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, δεσμεύτηκε σήμερα για τη συνέχιση της επίθεσης του Συριακού στρατού στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με στόχο να απελευθερώσει το τελευταίο μεγάλο προπύργιο τσιχαντιστών και ανταρτών. Ενώ την ίδια στιγμή το τέλος της επιχείρησης Σοφία στη Λιβύη και την αντικατάστασή της από άλλη για την επιχείρηση του εμπάρκου όπλων αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, δεσμεύτηκε σήμερα για τη συνέχιση της επίθεσης του Συριακού στρατού στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με στόχο να απελευθερώσει το τελευταίο μεγάλο προπύργιο τσιχαντιστών και ανταρτών, μία μέρα μετά, αφότου οι κυβερνητικές δυνάμεις του ανέκτησαν περιοχές στα περίχωρα της Μητρόπολης του Χαλεπίου.
Αυτό είναι ένα πετρούδιο για την τελική ήττα τους. Αργά ή γρήγορα, είπε χαρακτηριστικά ο Άσαν, τονίζοντας πως οι πρόσφατες ραγδαίες και σύντομες επιτυχίες των Συριακών δυνάμεων στην επιθετική τους εκστρατεία προμηνύουν την τελική ήττα της εναετούς ανταρσίας ενάντια στην εξουσία του. Οι δηλώσεις του έγιναν σε τηλεοπτικό διάγγελμα στη Συριακή Κρατική Τηλεόραση την ίδια στιγμή που ο ΟΗΕ επαναλάμβανε τις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή Ιντλίπ και στις παρακείμενες περιοχές. Τις τελευταίες ημέρες ο Συριακός στρατός έχει πάρει τον έλεγχο των τμήματων του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την πόλη του Χαλιπίου με την πρωτεύουσα. Το τέλος της επιχείρησης Σοφία στη Λιβύη και την αντικατάστασή της από την άλλη και την επιτήρηση του εμπάρκου όπλων αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα επιχείρηση δεν θα είναι επικεντρωμένη στο μεταναστευτικό, αλλά στην επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποτραπεί μελλοντική προσπάθεια εμπορίας όπλων. Ενώ δεν γίνεται σχετική αναφορά, η απόφαση στοχεύει κυρίως στην Άγκυρα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που δεν τηρούν το εμπάρκο όπλων. Η νέα επιχείρηση θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου με τη λήξη της επιχείρησης Σοφία και θα συμπεριλαμβάνει έλεγχο της περιοχής στα ανοιχτά της Λιβύης με όπλα, αεροπλάνα και δορυφόρους. Στόχος είναι τα μέσα να επιτηρούν κάθετα τον άξονα της Μεσογείου, αφού οι ροές κινούνται συνήθως από την Ανατολή στη Δύση. Τα πλοία θα είναι στα ανοιχτά, μακριά από τις ακτές της Λιβύης. Ο Τζον Έλτον, ενώ τραγουδούσε σε συναυλία για 2 ώρες, ξαφνικά η φωνή του τον εγκατέλειψε και διέκοψε την συναυλία. Ο Έλτον Τζον τραγουδούσε επί σχεδόν 2 ώρες κατά τη συναυλία του στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όταν ξαφνικά τον εγκατέλειψε η φωνή του. Λίγες ημέρες αφότου κέρδισε το 2ο Όσκαρ της καριέρας του στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του και με δάκρυα στα μάτια να αποχωρήσει από τη σκηνή. Το κοινό του προσέφερε το πιο ζεστό χειροκρότημα, καθώς άφηνε την σκηνή φανερά απογοητευμένος. Λίγη ώρα αργότερα, ο διάσημος τραγουδιστής εξήγησε με ένα μήνυμα στο Twitter τι συνέβη, αναφέροντας ότι το ίδιο πρωί είχε διαγνωστεί με πνευμονία ελαφράς μορφής, αλλά αποφάσισε να μην ακυρώσει τη συναυλία. Έπαιξα πιάνο και τραγούδισα με την ψυχή μου μέχρι που η φωνή μου δεν μπορούσε πια να τραγουδήσει. Είμαι απογοητευμένος, πολύ στενοχωρημένος και ζητώ συγγνώμη. Τα έδωσα όλα, έγραψε χαρακτηριστικά. Οι γιατροί τον συμβούλευσαν να αναβάλει τις συναυλίες του μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, το μεγαλύτερο βήμα για την πρώτη εξάδα και την προοπτική της Ευρώπης έκανε Όφη, που νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο σε ένα πραγματικό τελικό. Η ομάδα του Ηρακλείου έβγαλε αποφασιστικότητα και πάθος κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη μεγάλη νίκη. Δικαίωμα στη ζωή, γράφει το πλακάτ, είναι το ίδρυμα για άτομα με ειδικές, για ανθρώπους με ειδικές ικανότητες που φιλοξενεί απόψε η ΠΑΕ Όφη σε αυτήν την αναμέτρηση. Μανούσος στην πλάτη του Βαφέα. Ο Μανούσος πάτησε περιοχή. Δεν του δίνει χώρο ο Βαφέας. Κάνει ωραία ντρίμπλα ο Μανούσος. Και δεύτερη και σούταρε πάνω στον Σωτηρίου που μάζεψε στη συνέχεια ο Ανδρούτσος στον Κυβρακίδη. Στη συνέχεια ο Γιακουμάκης πάνω από την εστία του Σωτηρίου. Καλή ανάπτυξη. Την κίνηση των υπολείπων εκτέλεσε ο Ναμπί με πολύ φάλτσο. Έφυγε εκτός η μπάλα. Δεν τη βρήκε και ο Φιγκεϊρέδο. Στάικος έπεσε και έδιωξε ο Μέγερη. Σεμέδο, δεύτερο σούτ πάνω στον Κυβρακίδη. Δρούτσος. Σέντρα, εκεί που ο Ζάο Βίκτορ δεν απομακρύνει καλά. Ο Μανούσος σούταρε, έπεσε και μάζεψε ο Σωτηρίου. Ο Μπράουν γεμίζει ξανά ο Τσιλιανίδης. Ο Κουτρουμπής αφήνει στον Σεμέδο. Γεμάτη περιοχή του Ατρομήτου. Η μπάλα περνά και πηγαίνει στα δίχτυα από τον Σεμέδο. Εδώ είναι η φάση με τον Ζωάο Βίκτορ να κάνει εμπλοκή στη σέντρα του Σεμέδο. Ζαχαριάδης, αφού είδε το βίντεο, καταλογίζει offside. Θεωρεί ότι ο Ζωάο Βίκτορ έχει κάνει εμπλοκή στη φάση επηρεάζοντας την αντίδραση του Μέγερη. Εδώ
Ρικάρδο Βάς, Τσιλιανίδης, Στάικος, έδιωξε ο Μέγερη, Φιγκεϊρέδο, 1-0 όφι, ούτε τώρα το γκολ θα μετρήσει, είναι offside ο Βραζιλιάνος. Καλή κυκλοφορία εδώ από τους γηπεδούχους με το πλασέ, ωραίο από τον Στάικο, ξανά offside ο Φιγκεϊρέδο. Κύριο Σεμέδο, Τσιλιανίδης για τον Σεμέδο, χωρίς όμως να μπορεί να εξελιχθεί άμεσα η αντεπίθεση του Όφη. Τσιλιανίδης, κόντραρε η μπάλα στον Μάτσον, κεφαλιά του Φιγκεϊρέδο στα δίχτυα, offside και τώρα ο Φιγκεϊρέδο. Τρεις φορές, κοιτάξτε τον Ηλία Πουρσανίδη πώς αντιδρά, τρεις φορές έχει βάλει την μπάλα στα δίχτυα Όφη, τρεις φορές. Για την ίδια παράβαση το γκολ δεν μετρά. Ο Σεμέδο και ο Τσιλιανίδης. Αν έχει δοθεί το offside στον Σεμέδο στην αρχή, στη συνέχεια ο Φιγκεϊρέδο φαίνεται ότι καλύπτεται. Θα περάσει ο Απόστολος Βέλιος στον αγωνιστικό χώρο. Γκολ! Αποστόλη, θα σε διακόψω. Ο Ζαχαριάδης εξετάζει την φάση και δείχνει ότι το τέρμα πρέπει να μετρήσει. Ο Φιγκεϊρέδο είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, καλύπτεται. Και με την μπάλα να παίρνει αυτή την τροχιά, πώς γυρίζει το σώμα του και τη στέλνει στο πίσω δοκάρι του Μέγερη. Ένα τρομερό γκολ από τον Φιγκεϊρέδο. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.